Χορεύω και θα φύγουμε όμως. Έτσι. Ποιο τραγούδι σου, όλο το δικό μου. Η ιστορία δική σας έχει γίνει ένας θρύλος. Έχει γραφτεί τραγούδι, έχει γίνει ταινία. Έχετε να πείτε κάτι σε αυτούς τους δημιουργούς. Τι να τους πω, τους δημιουργούς. Δεν έδωσαν σημασία. Ήρθανε τον καιρό που ήμουν σταυρωμένος, άλλοι ισοδεμένος, με βγάλανε από μια από τα πειθαρχία και ήρθε εκεί και μου λέει, Νίκο, θέλουμε να γυρίσουμε να πούμε σε μικρό μήκος ταινίας για το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τους λέω όχι. Λέω, αν θα γυριστεί σε μεγάλο μήκος ταινίας και θα το γυρίσουν ανθρώποι οι οποίοι περάσαν από τα μονοπάτια που πέρασα εγώ, όπως η συγχωρεμένη Γόγο. Ο Αντωνίου και αυτοί που περάσαν από τα μονοπάτια που πέρασα εγώ. Κατάλαβες. Τι έχετε να τους πείτε. Ναι, τι να τους πω. Όταν θα βγω θα τους συναντήσω. Και θα μιλήσουμε πιο καλά. Τώρα πίσω από το κάγκελο, τι να πω πίσω από το κάγκελο. Θα μιλήσουμε και νομίζω ότι θα βρω και κατανόηση από τους ανθρώπους. Βάλαν κάτι λαθάκι. Διακρίνω μία πικρία. Πικρία, ασφαλώς πικρία. Είμαι πολύ πικραμένος. Σας έχουν ξεχάσει, θέλετε να πείτε. Ξεχάσαν, όλοι με ξεχάσανε. Όλοι με ξεχάσαν. Πήγαν για μπίζνα. Κάναν μπίζνα. Τα βάσανά μου, την ταλαιπωρία μου, τη δυστυχία μου την κάναν μπίζνα. Μόλις αρχινάει το τραγούδι, σηκώνομαι εγώ. Μου κάνει νόημα να σηκωθώ. Πίστα είναι άδεια. Σηκώνομαι, ανεβαίνω. Μόλις παίρνω την πρώτη στροφή, τη δεύτερη στροφή, την τρίτη στροφή, σηκωθήκαν να πάνω 7 άτομα. 7 άτομα. Ήταν όλοι οι αστυνομικοί και στρατιωτικοί, για να καταλάβεις. Και την εποχή ήταν χούντα. Και μου είπαν εδώ, τι μιλάς, Ρεκοντζή, και μου τραβάνε από τον νόμο και τα λοιπά. Και ούτω καθίσω και κοιτάω και βλέπω να μην γυρίζω και βλέπω το νοματάκι για την αγγελή. Και μου λέει, εδώ θα σας ξεφτυλίσουμε. Λέω, εδώ διασκεδάζουμε κύριε, 4,5 ώρα πρωί ήταν. Άρα δεν ήταν νορμάλ. Ο Νίκος ήταν σε λίθαργο. Σχεδόν. Όταν πήγα εγώ και άρχισα να χορεύω εκεί και σηκώνεται τότε να πούμε. Εγώ έκανα την αρχή, δηλαδή για να σας πω να καταλάβεις. Το σπρώχνω εγώ τον Αγγελή, αυτό το νοματάρχη, και μόλις σπρώχνω εγώ τον Αγγελή, πέφτουν οι άλλοι απάνω. Και όπως πάνω να ρίξω εγώ το χέρι μου, έχω σημάδια ακόμα εδώ. Εδώ, είχαν σκιστεί κάτω, ήταν γυαλιά τα χέρια μου. Τα αίματα που είδε ο Θωμάς, γυρίζει και χτυπάει τον Νίκο και του λέει: Νίκο, το σκοτώνω το δημοσθενή. Τότε τρελάθηκε ο Νίκος. Και ήρθε εκεί να μου, εγώ ήμουν κάτω και με είχε με το πιστόλι έτσι. Ο αστυνομικός. Κάτω, με πατούσε έτσι. Αυτό έγινε μέσα σε 8 δευτερόλεπτα. Είστε η πέτρα του σκανδάλου και σας βλέπω λίγο συγκινημένο. Ναι, αισθάνομαι τύψεις, ας πούμε, γιατί προστήρισα τη ζωή, ολόκληρη ζωή, για ένα χώρο.
Κύριε Κοεμτζή, έχετε ζήσει 23 χρόνια της ζωής σας μέσα στη φυλακή για μια παραγγελιά. Πώς περνάνε αυτές οι ατέλειωτες ώρες? Με το γράψιμο, με το διάβασμα και με τη σκέψη. Και με τη ζωγραφική. Ζήσατε δύσκολα χρόνια, ναι, και τα περάσατε, ναι, στη φυλακή. Εδώ... Κάνατε όνειρα? Πώς δεν έκανα όνειρα? Όλος ο κόσμος κάνει όνειρα. Όνειρα με πραγματικότητα όμως. Με πραγματικότητα, όχι με ψευδαισθήσεις. 23 χρόνια λοιπόν στις φυλακές σημαίνει ότι έχει μείνει μία ολόκληρη ζωή. Λίγο ακόμα θα είναι ισόβια μέσα. Έχει γεράσει στις φυλακές ο άνθρωπος. Ο ισόβιος εγκλεισμός πάβει να είναι τιμωρία, είναι εξόντωση. Η πολιτεία λοιπόν οφείλει να μην εξοντώνει τους πολίτες, ούτε τους κρατουμένους, ούτε τους καταδικασμένους. Οφείλει να τους τιμωρεί όταν πρέπει. Νίκος, ας πούμε, κατόπιν, όπως ήταν οι κρεπάλοι μέθη, δεν του δώσανε και κανέναν αφεντικό. Τίποτα τον Νίκο. Τίποτα. Απλά μας έχει παρουσιάσει εκείνη την εποχή, μας έχει παρουσιάσει εμάς σαν κάλυψη για να γίνει το Κυπριακό. Γιατί ο πατέρας μου, εμείς είμαστε αριστεροί. Ο πατέρας μου ήταν ο καπιτάν Κεραυνός, ήταν στο βουνό. Τρόσοδος μεγάλωσε, ο Νίκος εμένανε. Και με αγαπούσε πάρα πολύ. Το μόνο που ήθελε να με βλέπει να χορεύω. Η πιο δύσκολη στιγμή στη φυλακή για σας ποια ήταν? Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν στην Κέρκυρα, στο κελί των μελοθανάτων που ερχόντουσαν κάθε πρωί, κάθε βράδυ και με χτυπάγαν την ταράτσα. 5 η ώρα το πρωί, 12 η ώρα, 1 η ώρα, χτυπάγαν την ταράτσα και μια μέρα δεν άντυξα. Και άρχισα να βρίζω. Χτύπα ρε προδότη, το λέω. Χτύπα ρε φασιστό μοντρο το κεράτα να βγάλεις το άχτι σου. Και χτύπαγε την ταράτσα από πάνω. Και έρχονται 2 φύλακες. Και μου λένε, «Ην τα κάνεις μωρέ Νικολιό, ην τα πάθεις». Το λέω, αυτός ο ένας χωροφύλακας, ερχόντουσαν και χτύπαγε από πάνω την ταράτσα το πόδι του. Και μου λέει, «Μωρέ Μανολιό, θα ρω πώς κοζολάθηκε το κοπέλι». «Βρε, αυτό θέλεις να...» «Ναι, μωρέ Μανολιό», λέει, «κοζολάθηκε, τροζάθηκε ο άλλος και θέλα να με βγάλουν τρελό». Λοιπόν, μετά έφυγα από εκεί, 3 μήνες καλά-καλά πριν πέσω από το θάνατο, πήγα στην Κέρκυρα και μου πέσανε με τα ρόπαλα. Σας έχουν βασανίσει στη φυλακή, ναι, πάλι? Ναι, πέσανε 75 φύλακες με τα ρόπαλα και με κοπαράγαν. Και εγώ να περνάω ανάμεσα από τα ρόπαλά τους και να δέχομαι τα χτυπήματά τους σαν διαμαρτυρίτα. Ουδέποτε όμως. Και αυτά όλα δίχως να έχω διαπράξει κανένα πειθαρχικό παράπτωμα στις φυλακές. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα? Σήμερα αλλάξαν, καλύτερα είναι. Τώρα οι κρατούμενοι, οι σημερινοί, δεν είναι όπως οι παλιοί κρατούμενοι. Ποια η διαφορά τους? Οι παλιοί πώς ήταν και οι σημερινοί πώς είναι? Οι σημερινοί είναι καλομαθημένοι. Τι εννοείτε καλομαθημένοι? Καλομαθημένοι, όλα τα θέλουν. Και μαλάτο και γαλάτο και μταρνηθυλκό. Το κατάλαβες αυτό? Ενώ παλαιότερα θέλετε να πείτε, ναι, ήταν πιο δύσκολα. Παλιά ήταν δύσκολα, υποφέραμε πολύ. Για να γίνουν αυτά μέσα στις φυλακές, τα τραπέζια, τα κρεβάτια, την τηλεόραση, τα ράδια, παλιά δεν επιτρέπεταν. Ούτε η εφημερίδα επιτρέπεταν.